Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα έντονα καιρικά φαινόμενα και για τις πλημμύρες. Για πάμε. Να πούμε λοιπόν ότι την τελευταία ώρα φαίνεται ότι έχουμε έντονα προβλήματα με την ηλεκτροδότηση τόσο σε Παγκράτη όσο σε Καλλιθέα όσο και στο κέντρο. Οι λόγοι είναι ότι έχουν πέσει κάποιες κεραίες μεσαίας τάσης, όπως λένε από την πυροσβεστική. Ωστόσο, αξίζει να τονίσουμε ότι, ότι παραμένουν οι δρόμοι κλειστοί. Τόσο στην Πειραιώς υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, όσο στη Λεωφόρο Ιωνίας, όσο και σε όλους τους μεγάλους κεντρικούς δρόμους αυτή την ώρα, Φίλιππο. Βλέπουμε, κοιτάξτε το πέρα τι γίνεται μέσα σε στενά. Εδώ είναι η συμπεριοχή του Κεραμικού, εδώ που λέμε. Ναι, ναι, και ξέχασα να πω ότι έχουμε 135 κλήσεις της πυροσβεστικής. Οι 12 ήταν για απεγκλωβίσεις ανθρώπων και οι υπόλοιπες ήταν για κοπές δέντρων, αλλά και για υπόγεια τα οποία έχουν πλημμυρίσει σε όλη την Αθήνα, φίλοι. Ξαναπάμε να ακούσουμε και να μάθουμε ποιες είναι οι περιοχές που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα προβλήματα. Είναι η Νέα Φιλαδέλφια, είναι τα Κάτω Πατήσια, είναι το Περιστέρι, το Μοσχάτο, τα Φιλαδέλφια, η Άγια Ανάργυρη, το Καματερό, η Μεταμόρφωση, το Γαλάτσι, η Νέα Ιωνία και η Κηφισιά. Αυτές είναι οι περιοχές πέραν, ξαναλέω, του Παγκρατίου, της Καλλιθέας, όπου έχουν πρόβλημα ηλεκτροδότησης. Αλλά έχουμε και στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή της Χουμουνδούρ, και εκεί έχουμε πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση. Δυστυχώς φαίνεται τα πράγματα να γίνονται χειρότερα. Αγριεύουν. Και να αγριεύουν, όπως πολύ σωστά λέει ο Πάνο Τζίφας. Πάμε τώρα, γιατί έχουμε και πτώση θερμοκρασίας. Θα έχουμε τεράστια πτώση θερμοκρασίας.